τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 25χρονη γυναίκα χθες το βράδυ, μια ανάσα από το πεδίο του Άρεος. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος άνδρας επιτέθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην άτυχη οδοντίατρο, λίγα μέτρα μακριά από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Η σεξουαλική επίθεση που κατέληξε στον ελαφρύ τραυματισμό της γυναίκας καταγράφηκε στη συμβολή των οδών Κατσαντώνη και Θεριανού. Ο οδοντίατρος που εργάζεται στην κλινική του Ταμείου Υγείας και Πρόνοιας Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας έφυγε από το νοσοκομείο κατευθυνόμενη προς το σπίτι της πεζή. Οι στιγμές που εκτελήχθηκαν στη συνέχεια είναι τρομακτικές. Ο οδοντίατρος λίγα μέτρα μακρύτερα δέχθηκε την επίθεση νεαρού άντρα, ο οποίος της επιτέθηκε από πίσω, την πέταξε στο έδαφος, αρχικά την ακινητοποίησε με την απειλή μαχαιριού, της έβγαλε το εσώρουχο και επιχείρησε να τη βιάσει. Όταν εκείνη αντιστάθηκε, ο δράστης την τραυμάτισε με το μαχαίρι σε όλο της το σώμα. Εκείνη κατάφερε να διαφύγει, ενώ εκείνος απομακρύνθηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε συνεργός του, όπως υποστήριξε το θύμα της επίθεσης. Ο οδοντίατρος επέστρεψε στο νοσοκομείο που εργάζεται προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της κακής ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν η γυναίκα, δεν έδωσε κατάθεση στην αστυνομία και αναμένεται σήμερα στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών για να καταθέσει. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή δεν έχουν καταγραφεί ανάλογα περιστατικά. Οι αστυνομικοί αναζητούν τους δράστες.